Κύριε Υπουργέ, διανύουμε τον έκτο μήνα από τις πρόσφατες πλημμύρες που χτύπησαν τη Θεσσαλία και επί της ουσίας υπάρχουν χιλιάδες λαϊκές οικογένειες οι οποίες είναι ακόμα εγκατελειμμένες με σοβαρότητες ευθύνες της κυβέρνησης. Συνεχίζει να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την καταβολή της πρώτης αρρωγής, αφού υπάρχουν αρκετοί δικαιούχοι που δεν έχουν λάβει την απαραίτητη αποζημίωση, επαναλαμβάνω, 6 μήνες μετά τις πλημμύρες, άνθρωποι που δεν έχουν να πιαστούν από τίποτα άλλο, που μόνοι τους σωτηρία, μόνο το σωσίβιο είναι η λαϊκή αλληλεγγύη που συνεχίζεται από την πρώτη μέρα. Καθυστερήσει στις καταγραφές των ζημιών, στις οικίες, τις αυτοψίες που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα, καθώς αρκετοί είναι εκείνοι που αναγκάζονται να διαμένουν σε οικίες κάτω από επικίνδυνες συνθήκες, ανθυγιεινές συνθήκες και μάλιστα σε περιοχές που διαπιστώνονται και προβλήματα γενικότερα για τη δημόσια υγεία. Υπάρχει έλλειψη της απαραίτητης και πολύμορφης στήριξης των κατοίκων, ακόμα και στοιχειώδους ενημέρωσης για διάφορα ζητήματα, όπως για παράδειγμα το επίδομα ενοικίου, η λήψη της επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης, που σε συνδυασμό με διάφορες δεδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες, με ευθύνη πάλι της κυβέρνησης, διαμορφώνουν συνθήκες απόγνωσης σε εκατοντάδες λαϊκές οικογένειες. Είναι πολλές περιπτώσεις που οι ασφυκτικές προθεσμίες δεν μπορούν να καλυφθούν και χάνονται εξαιτίας αυτών των ελλείψεων. Εδώ, κύριε Υπουργέ, δεν χωράνε γενικότητες και αοριστολογίες. Το λέω γιατί, και για την απάντησή σας. Γιατί έχουμε κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις, γραπτές ερωτήσεις. Το copy-paste πάει σύννεφο. Με την ίδια και την ίδια απάντηση, δηλαδή διαδικασίες που αναφέρεστε σε κάθε απάντηση, που χαίρο πολύ, μπαίνουμε στο site, τις βλέπουμε. Άσε που πολλές από αυτές δεν τηρούνται κιόλας, ή οι μισοί λένε τα μεν και οι μισοί άλλοι στην ίδια υπηρεσία λένε ακριβώς τα αντίθετα. Λοιπόν, ο κόσμος θέλει σαφείς απαντήσεις. Δηλαδή, πότε θα ολοκληρωθεί η καταβολή της πρώτης αρρωγής, χρονοδιάγραμμα, καταληκτική ημερομηνία. Πότε θα ολοκληρωθούν οι αυτοψίες, χρονοδιάγραμμα, καταληκτική ημερομηνία. Πότε θα καταβληθεί η στεγαστική συνδρομή, χρονοδιάγραμμα, ημερομηνία. Τι μέτρα θα πάρετε για να μην αποκλειστεί κανένας πλημμυροπαθής από την αναγκαία αυτά τα στοιχειώδη και ανεπαρκή μέτρα που έχετε ανακοινώσει, έστω από αυτά, να μην αποκλειστεί κανένας εξαιτίας γραφειοκρατικών ή άλλων διαδικασιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση και την ευκαιρία να συζητήσουμε εκ νέου τα μέτρα που υλοποιούνται στην Θεσσαλία μετά τις πρωτοφανείς καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Μάλιστα, το είχαμε συζητήσει μαζί στη Βουλή και όπως σας είχα αναφέρει και τότε, τα μέτρα της πρώτης αρρωγής που υλοποιούνται μέσα από την πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr ενεργοποιήθηκαν άμεσα. Και οι καταβολές των αποζημιώσεων ξεκίνησαν σε χρόνους που δεν έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν, μετά από λίγες ημέρες. Μέχρι σήμερα, μετά από 30 καταβολές της πρώτης αρρωγής, του πρώτου αλλά και από χθες και του δεύτερου κύκλου, έχουν πιστωθεί περίπου 157 εκατομμύρια ευρώ σε περισσότερες από 45.000 περιπτώσεις, είτε είναι νοικοκυριά, είτε είναι επιχειρήσεις, είτε είναι αγρότες, είτε είναι κτηνοτρόφοι. Ειδικά στην Θεσσαλία, για την οποία ρωτάτε, έχουν καταβληθεί 83,2 εκατομμύρια ευρώ σε 18.343 φυσικά πρόσωπα για πρώτες ανάγκες, ζημιές σε οικοσκευή και απλές επισκευαστικές εργασίες, 15,9 εκατομμύρια σε 2.811 δικαιούχους πρώτης αρρωγής έναντι της στεγαστικής συνδρομής και 53,8 εκατομμύρια ευρώ σε 23.059 επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και εκτινοτροφικές μονάδες. Αυτό είναι η πρώτη αρρωγή και αναφέρω ότι καταβάλλεται άμεσα αφού πληρούνται οι προϋποθέσεις. Το έχω σημειώσει και άλλες φορές ότι τα ποσά καταβάλλονται μετά από διασταυρώσεις και ελέγχους. Βέβαια, στις περιπτώσεις των ολικώς πλημμυρισμένων περιοχών, προσαρμόσαμε το μέτρο ώστε τα ποσά της πρώτης αρρωγής να πιστωθούν απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων από την ΑΔΕ, μετά από διασταυρώσεις που έκανε η ΑΔΕ. Προσαρμόζουμε λοιπόν συνεχώς τα μέτρα ενίσχυσης ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών και των περιοχών που πλήττονται από τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής, όπως αυτό το διαμορφώσαμε τα τελευταία 3 χρόνια, είναι ένα ευέλικτο σχήμα με δυναμικά μέτρα.
Δυναμικές είναι και οι προθεσμίες που θέτουμε. Και αναφέρομαι στις προθεσμίες που εφαρμόζονται για την υποβολή αιτήσεων της πρώτης αρρωγής, όπως και εσείς είπατε στην πλατφόρμα. Ο πρώτος κύκλος της πρώτης αρρωγής διενεργήθηκε την περίοδο 11 Σεπτεμβρίου, από τις 11 Σεπτεμβρίου άνοιξε η πλατφόρμα, λίγες μέρες μετά το φαινόμενο, μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου. Η πλατφόρμα λοιπόν ήταν ανοιχτή για 1,5 μήνα και άνοιξε ξανά μετά για έναν ακόμη μήνα, την περίοδο 11 Δεκεμβρίου με 12 Ιανουαρίου, ώστε οι πολίτες να υποβάλουν τις είτε τροποποιητικές είτε νέες αιτήσεις. Αλλά και ειδικά για τις επιχειρήσεις και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τις κτηνοτροφικές μονάδες, η πλατφόρμα ενεργοποιήθηκε ξανά κατά τον δεύτερο κύκλο της πρώτης αρρωγής και άνοιξε από τις 5 Φεβρουαρίου μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου του 2024. Οπότε διαφωνώ μαζί σας ότι οι προθεσμίες είναι ασφικτικές. Αντιθέτως, οι προθεσμίες που θέτουμε είναι ευέλικτες, καθώς θα πρέπει να υλοποιηθούν και τα σχήματα στήριξης μετά την υποβολή των σχετικών αιτήσεων. Όταν υφίστανται αντικειμενικοί λόγοι, λόγια δυναμίας τήρησής τους από τους πληγέντες, εξετάζεται άμεσα η παράταση αυτών και υπάρχει και σχετική ενημέρωση. Όπως και εσείς είπατε, μπαίνετε στα site. Η ενημέρωση υπάρχει για όλα τα μέτρα της πρώτης αρρωγής και της κρατικής αρρωγής. Εκδίδονται υπουργικές αποφάσεις που συνοδεύονται από εγκυκλίους, δελτία τύπου και σχετικές ανακοινώσεις στα μέσα ενημέρωσης. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήσαμε το τηλεφωνικό κέντρο για την ενημέρωση των πολιτών. Προωθήθηκε σύσταση του τομέα αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Δημιουργήσαμε γραφεία ενημέρωσης για την ενημέρωση των πολιτών. Πραγματοποιούνται συσκέψεις των στελεχών του Υπουργείου και συσκέψεις με τις οικίες περιφέρειες για την υποστήριξη, τον συντονισμό και την επίσπευση της διαδικασίας σε στενή συνεργασία με την περιφέρεια Θεσσαλίας, τόσο ως προς την εκτίμηση των ζημιών, αλλά και στο γενικότερο έργο των επιτροπών. Και φυσικά από την πρώτη στιγμή είμαι παρόν σε όλες τις πληγήσεις περιοχές 2 με 3 ημέρες την εβδομάδα. Μιλάω συνεχώς με τους πολίτες, τους φορείς για την ενημέρωσή τους για τα μέτρα που εφαρμόζουμε και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ξέρετε, κύριε συνάδελφε, αυτή η σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε αποκτήσει με τους πολίτες είναι αμφίδρομη και ειλικρινής. Και με ειλικρίνεια σας λέω ότι από την πρώτη στιγμή στεκόμαστε δίπλα στους πληγέντες συμπολίτες μας και αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και για τα υπόλοιπα θέματα που θίγεται, θα σας αναφερθώ και στη δευτερολογία μου. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, ίδια κάπως απάντηση με αυτές που παίρνουμε. Το ερώτημα είναι σαφές. Χρονοδιάγραμμα γιατί δεν δίνεται? Πώς είναι δυνατόν να δίνεται χρονοδιάγραμμα κατά τα άλλα σε μεγάλες επιχειρήσεις της Θεσσαλίας, είναι οι μόνοι που έχουν χρονοδιάγραμμα για το πότε θα επιδιορθωθούν οι ζημιές στις επιχειρήσεις τους, αλλά για τις λαϊκές οικογένειες καθόλου, τίποτα, στον αέρα. Όσο για τα υπόλοιπα που είπατε, ιδιαίτερα για το ζήτημα της ενημέρωσης, επιτρέψτε μου, αλλά είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο το ζήτημα της ενημέρωσης. Και ιδιαίτερα η προσπάθειά σας και εδώ να ρίξετε το ζήτημα και την ευθύνη ατομικά στον κάθε κάτοικο, στη γνωστή λογική της ατομικής ευθύνης, είναι εμφανής. Και να πω μόνο 2 παραδείγματα από πολλά που υπάρχουν. Παράδειγμα, και εδώ πρέπει να πείτε χρονοδιάγραμμα πότε θα γίνουν οι αυτοψίες στα σπίτια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάτοικοι που παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους και επιδιορθώνουν τις κατοικίες όσοι μπορούν, έτσι, γιατί είναι κατεστραμμένοι μόνοι τους. Και μάλιστα έχουν και το εξής. Η μισή από τη ΔΑΕΦΚ να τους λένε, επιδιορθώστε το, αλλά βγάλετε φωτογραφίες πριν να το επιδιορθώσετε και μετά θα σας αποζημιώσουμε. Και άλλη μισή, και επίσημα η ΔΑΕΦΚ, στο site που λέτε κι εσείς, να τους λέει, άμα επιδιορθώσετε χωρίς να γίνουν οι αυτοψίες, χάνετε την αποζημίωση. Ποια ενημέρωση? Εδώ θα καταθέσω τα πρακτικά. Κάναμε ερώτηση για μια σοβαρή καθυστέρηση που υπήρχε και δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να μπουν στην πλατφόρμα, τα site και το Υπουργείο και αυτά που λέτε. Γιατί? Γιατί είχαν δηλώσει όσοι είχαν κατοικία με ισόγειο και πρώτο όροφο, ενιαία κατοικία, το είχαν δηλώσει στο Ε9 με έναν αριθμό, το 1. Και τους πετάγαν έξω, και μάλιστα κάνανε ερώτηση στη ΔΑΕΦ, και τους πετάγαν έξω επειδή λέει είναι λάθος. Και κάνουμε ερώτηση, έκανα και εγώ ερώτηση στο Υπουργείο Οικονομικών και μου ήρθανε 2 έγγραφα. Από το Υπουργείο Οικονομικών, με την ίδια ημερομηνία, από 2 διαφορετικές υπηρεσίες. Από το τμήμα Α της εφαρμογής φορολογίας κεφαλαίου και περιουσιολογίου και από το τμήμα Β. Το τμήμα Α λέει ότι ο σωστός αριθμός είναι το 2 και το τμήμα Β λέει ότι ο σωστός αριθμός είναι το 1. Από την ίδια υπηρεσία. Θα τα καταθέσω στα πρακτικά. Τι λέτε? Λοιπόν, έχουν λοιπόν οι άνθρωποι τον πόνο τους,
Έχουν οι άνθρωποι την αιμονή σας να μην αποζημιώνετε στο 100%. Έχουν και τα τραγελαφικά αυτά στο επιτελικά ανίκανο κράτος, επί της ουσίας όλα αυτά είναι αλληλένδετα και αλληλοσυμπληρούμενα. Γιατί ουσιαστικά οι οικογένειες αυτές είναι αντιμέτωπες με το επιλεκτικά ανίκανο κράτος, επαναλαμβάνω, στην προσπάθειά τους να ξεπεράσουν μια καταστροφή που θα μπορούσε να αποφευχθεί αν δεν αντιμετωπίζονταν η ανθρώπινη ζωή ως κόστος. Γιατί έτσι αντιμετωπίζεται και τις αποκαταστάσεις. Και το ζήτημα των αποζημιώσεων. Καβούρια στις τσέπες, γαλαντόμι για το λαό, γαλαντόμι στις μεγάλες επιχειρήσεις, τους φορτώνεται και με γραφειοκρατικές διαδικασίες, δεν δίνεται και καθόλου χρονοδιάγραμμα. Προφανώς καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά διεκδικούνται. Γι' αυτό είναι και στο δρόμο οι κάτοικοι. Γι' αυτό και χθες κατεβήκανε στις μεγάλες απεργίες με τα πανό τους οι επιτροπές πλημμυροπαθών. Γιατί σας έχουν απέναντι. Όμως εμείς είμαστε εδώ να μεταφέρουμε τη φωνή τους και να απαιτήσουμε από εσάς να τρέξετε τις διαδικασίες, να δώσετε τα χρονοδιαγράμματα και να δώσετε τουλάχιστον μια ελπίδα σε κάποιους ανθρώπους. Προφανώς με τη δική τους διεκδίκηση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.